εδώ έχω κάτι πιπεριές. Ξεκίνησα με την απόφαση να βάλω διάφορα για να δοκιμάσω τι θα προχωρήσει καλύτερα, τι είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο κομμάτι γης που έχω και τι είναι αυτό που θα ταιριάξει και σε μένα. Έβαλα λοιπόν μερικούς ηλίανθους, έβαλα μερικές πιπεριές, έβαλα μερικές ντομάτες, έβαλα δύο μελτζάνες που αρνήθηκαν να αναπτυχθούν και τις ξύλωσα, έβαλα κάτι κολοκύθες από μια ιταλική ράτσα. Μου είπαν ότι είναι κολοκύθα ναπολιτάνα. Δεν ήξερα τι πράγμα είναι αυτό. Το φύτεψα, άρχισε να μεγαλώνει ένα φυτό και στη συνέχεια βρήκα στο ίντερνετ ότι είναι μια κολοκύθα η οποία μπορεί να φτάσει, λέει, τα 35 κιλά. Μεγαλώνουν και αυτές οι κολοκύθες εκεί πέρα. Αυτό το όμορφο φυτό είναι η ρετσινολαδιά. Κάποιοι το λένε κρότονα. Ρίκινους κομούνις στα επιστημονικά. Είναι το αγαπημένο μου φυτό. Δεν τρώω τίποτα από αυτό. Το καλλιεργώ γιατί το αγαπώ. Το καλλιεργώ εδώ και 15 χρόνια. Το καλλιεργώ για να μου κάνει λίγη σκίαση το καλοκαίρι στα φυτά, γιατί και πολύ ο ήλιος βλάπτει τα καλοκαιρινά φυτά, και γιατί βάζω να αναρριχηθούν και φασουλάκια, παραδείγματος χάρη, σαν φυσικός στήλος. Τώρα, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το φυτό. Είναι ένα από τα... είναι μέσα στα 5 πιο τοξικά φυτά της γης. Αυτός είναι ο καρπός του, που βγαίνει από εδώ μέσα. Από αυτό το σποράκι βγαίνει το ξακουστό ρετσινόλαδο. Οι παλιοί το ξέρουνε γιατί ήταν το καθαρτικό της παλιάς εποχής. Είναι θαυματουργό. Χρησιμοποιείται σαν βιοντίζελ. Είναι πάρα πολύ, 55% του σπόρου βγαίνει βιοντίζελ. Χρησιμοποιείται σαν λιπαντικό σε ψηλές μηχανές, σε λεπτές μηχανές όπως τις μηχανές των αεροπλάνων. Χρησιμοποιείται στη φαρμακοβιομηχανία, στα χημικά, στα χρώματα. Και ίσως θα πρέπει να το σκεφτούν κάποιοι, επειδή φύεται στην Ελλάδα, θα μπορούσε να καλλιεργείται στην Ελλάδα και να σωθούν πάρα πολλοί αγρότες από την καλλιέργεια αυτού του φυτού. Ήρθαν και με επισκεφτήκαν πανεπιστημιακοί εδώ, γιατί ήταν το μοναδικό δάσος ρετσινολαδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Με επισκεφτήκαν και μιλήσαμε και έχουν ξεκινήσει ένα πειραματικό πρόγραμμα καλλιέργειας στο Πανεπιστήμιο και εξαγωγής ρετσινόλαδου. Και ελπίζω ότι αυτό θα είναι μια φυτηρία για να διαδοθεί η καλλιέργειά του και να χρησιμοποιηθεί και να φέρει εισοδήματα σε αγρότες. Την άνοιξη του 2011, περιαστικοί καλλιεργητές έστησαν έναν λαχανόκηπο εδώ, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στη Θεσσαλονίκη, με χρήση παραδοσιακών σπόρων και φυτών. Την εξέλιξη ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να τη φανταστούν. Και η Θεσσαλονίκη θεωρείται τσιμέντο, αλλά βρήκαμε τον τρόπο, εφόσον το θέλαμε και το αποφασίσαμε, να καλλιεργούμε σε 15 λεπτά από την πλατεία Αριστοτέλους. Παράγουμε τα καλοκαιρινά, που είναι ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, μελιτζάνες, δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με τα... με τις καλοκαιρινές καλλιέργειες, και τώρα βγάζουμε τις καλοκαιρινές καλλιέργειες, ντομάτες αυτά, και φυτεύουμε τα μπρόκολα, τη ρόκα, τα μαρούλια, τα λάχανα, αυτά τα χειμερινά. Ξεκινήσαμε όταν ξεκινούσε αυτή η τελευταία κρίση. Το 2011 ξεκινήσαμε. Τότε μπορεί να έμοιαζε λίγο το ξεκίνημά μας σαν χόμπι. Στην πορεία όμως που πολλαπλασιαστήκαμε, υπάρχουν σήμερα κόσμος που καλλιεργεί, που πράγματι λόγω της κρίσης έχει μείνει άνεργος, και υπάρχουν μέλη της Πέρκας
που καλλιεργούν και θρέφουν την οικογένειά τους από το μπαξεδάκι που έχουν εδώ πέρα. Βρέθηκα στην ανεργία και άρχισα να ψιλομπαίνω στην ιδέα να καλλιεργήσω και καλλιέργησα και κάποια πράγματα από λαχανικά στην ταράτσα μου. Είχα δηλαδή ξεκινήσει. Έμαθα ταυτόχρονα ότι δημιουργήθηκε εδώ κάποια ομάδα. Ήρθα, βρήκα, τους είπα ότι θέλω να μπω κι εγώ στην Πέρκα. Μου είπαν, εντάξει, καλώς ήρθες. Ξεκίνησα από τα λουλούδια. Δεν είχα καμία επαφή, δεν είχα χώρο και στο μπαλκόνι σε γλάστρες. Δεν είχα ιδέα από καλλιέργεια, γιατί πίστευα ότι αν φυτέψω εγώ μια ντοματιά δεν θα βγει. Κάποιοι δεν ξέραν τίποτα, δεν είχαν φυτέψει ποτέ, ήταν παιδιά της πόλης. Υπάρχουν άνδρες γυναίκες, υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν εν ενεργεία πανεπιστημιακοί, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν νοικοκυρές, υπάρχουν μαθητές στην Πέρκα εδώ πέρα, όλων των στρωμάτων. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, πολύ χειρολεκτική δουλειά, αλλά το χαιρόμαστε γιατί ασχολούμαστε με τη φύση. Είναι όμορφο για να σκάβεις, και μόνο να σκάβεις δηλαδή στη φύση, είναι πανέμορφο το περιβάλλον, ακούμε αηδόνια γύρω-γύρω. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο Καρατάσου γύρω στις 120 με 150 οικογένειες θα πω, γιατί ένα μπαξεδάκι δεν είναι ατομική δραστηριότητα μόνο του ενός μέλους της οικογένειας. Εγώ έρχομαι, ας πούμε, με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου. Χαίρονται μαζί μας και οι οικογένειές μας. Καμιά φορά μας γκρινιάζουν λίγο γιατί τρώμε πολύ χώρο εδώ και δεν και αφήνουμε πράγματα να περάσουν έτσι. Αλλά από την άλλη χαίρονται γιατί γεύονται ωραίες, να πούμε, νοστιμιές από τις παραδοσιακές ποικιλίες που καλλιεργούμε εδώ. Έχουμε φτιάξει ένα ξυλόφωνο εκεί απέναντι όπου ψήνουμε τα ψωμιά μας, μαθαίνουμε τον κόσμο να ζυμώνει. Με τα λεωφορεία χρειάζομαι γύρω στη μία ώρα για να έρθω και άλλη μία ώρα για να ξαναγυρίσω στο σπίτι. Αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά κόλλησα εδώ πέρα και δεν το βάζω κάτω. Δηλαδή τελικά δεν είναι εμπόδιο αυτό για μένα. Κατάφερα και οργάνωσα έτσι τις δραστηριότητες μου ώστε να προλαβαίνω να έρθω εδώ και όχι μόνο να προλαβαίνω αλλά να αφιερώνω και αρκετό χρόνο και για την καλλιέργειά μου και για τις γενικότερες δραστηριότητες του συλλόγου. Πριν ήμουνα κανένα 7 ώρο, 8 ώρο και τώρα εντάξει 5 τουλάχιστον θα τις κάνω. Βρισκόμαστε με την πρώτη ευκαιρία και δεν υπάρχει ευκαιρία, τη δημιουργούμε. Πάντα κάτι δηλαδή θα βρούμε. Και συνεφέρνουμε και φίλους πέρα και έξω από την ομάδα, από άλλες ομάδες με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή. Φέρνουμε εδώ και κάνουμε και γλέντια. Εμείς εδώ έχουμε φτιάξει ένα και κουζινίτσα και ένα σαλονάκι μέσα και μαζευόμαστε και το χειμώνα. Δεν είναι δηλαδή ότι οι καιρικές συνθήκες μας εμποδίζουν να βρισκόμαστε. Μπαζευόμαστε και έχουμε και τη σόμπα μας μέσα, ανάβουμε κτλ. Για σύσφιξη των σχέσεων και για να δουλέψουμε τους κοινούς στόχους που έχει να κάνει με γιορτές που κάνουμε, γλέντια, πρωτομαγιές εδώ, πρωτοχρονιά, βράδυ, αλλαγή του χρόνου εδώ, στο κλειστό χώρο που έχουμε, γλέντια με την κάθε ευκαιρία, ανοιχτά. Υπόψη ότι είμαστε ανοιχτοί και δεκτοί άπαντες να μας επισκεφτούν. Θα ήταν πολύ εύκολο κάποιος που έχει λεφτά να πάει να νοικιάσει ένα χωράφι και να καλλιεργεί, έτσι. Μόνος όμως εκεί. Εδώ πάντα βρίσκεις κάποιον συγκαλλιεργητή και έτσι είσαι παρέα και συζητάς και ανταλλάσσεις απόψεις. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να περπατήσει, να ξαγωθεί, να μας γνωρίσει. Οι Πέρκες είναι επισκέψιμη χώρη, μπορεί να κάρθει να συζητήσει εδώ, να ζητήσει κομμάτι. Ήρθα στα τέλη του Απρίλη που μας πέρασε σε μία οικογιορτή που οργανώθηκε και ήρθα καθαρά από περιέργεια για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Βρήκα μερικούς ανθρώπους με τους οποίους μίλησα και τους είπα ότι θα ήθελα να συμμετέχω κι εγώ. Έκανα μία αίτηση μέσω του ίντερνετ, μέσα από την ιστοσελίδα δηλαδή που έχει η Πέρκα και
ευτυχώς έτυχε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε 2 εβδομάδες περίπου, αν θυμάμαι καλά. Έγινε μια γενική συνέλευση η οποία μοίρασε καινούργια μερίδια στους ενδιαφερόμενους και έτσι πήρα και εγώ ένα κομμάτι εδώ πέρα και ήρθα για να καλλιεργήσω. Για όσους ενδιαφέρονται υπάρχει site perka.org όπου μπορούν να μπουν, να διαβάσουν για μας, να διαβάσουν για τις δράσεις μας, αλλά και όπου σε μια φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην πρώτη σελίδα μπορούν να δηλώσουν τις επιθυμίες τους, να μας επισκεφτούν, να αν θέλουν να μπουν στη λίστα για να αποκτήσουν κάποιο μερίδιο για καλλιέργεια. Και 2 φορές τον χρόνο, στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περίοδου, μία πριν το χειμώνα και μία πριν το καλοκαίρι, τους καλούμε όλους, αφού έχουμε εντοπίσει τα εγκατελειμμένα κενά μερίδια που υπάρχουν στις πέρκες και γίνεται μια διανομή στους νέους ενδιαφερόμενους. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν σε φίλους, γείτονες, συγγενείς που χρειάζονται. Εμείς εδώ στην ομάδα μας φιλοξενούμε κάποια άλλη ομάδα, την κουζίνα κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν κάποια προϊόντα για την κουζίνα. Έτσι έχουμε παραχωρήσει ένα κομμάτι από το κοινό χρηστό μας. Δεν πουλάμε, είναι όρος αυτός. Έχουμε προαποφασίσει πριν το ξεκίνημα ότι θα παράγουμε για ιδιοκατανάλωση για την οικογένειά μας και αν περισσεύει θα τα δίνουμε δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έχουμε δώσει το παρελθόν, έτσι, από όταν μας περισσεύει, σε κοινωνικό πανταγωγείο του Δήμου Παύλου Μελά, σε μετανάστες, οι γείτονες πια, γιατί είναι αρκετοί πια που μένουν εδώ γύρω, τα περισσεύματά τους τα δίνουν σε φτωχούς γειτόνους. Έχουμε κληθεί και έχουμε στήσει 2 φορές λαχανόκηπο στο ορφανοτροφείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, νομίζω Άγιος Τηλιανός. Πήγαμε μαζί με τα παιδιά, τα ορφανά εκεί πέρα και στήσαμε λαχανόκηπο. Και στην συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, στα ξυλάδικα πίσω από το σταθμό, πήγαμε και στήσαμε μαζί με τους κατοίκους, με τη βοήθεια του Δήμου, την καθοδήγηση τη δικιά μας, με μέσα δικά μας και φυτά δικά μας, στήσαμε ένα λαχανόκηπο μεγάλο για τους κατοίκους εκεί πέρα. Και είμαστε ανοιχτοί σε όποιους θέλουν να τους βοηθήσουμε, ας γράψουν στο site την επιθυμία τους και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Προστατευμένα για τις πεταλούδες, γιατί πάνε και γεννάνε και κάνουν κάμπιες. Όλα βιολογικά και σε μια προσπάθεια αυτό να διαδοθεί και πέρα από εμάς. Δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή για τη δικιά μας πάρτη. Αλλά η στόχευσή μας είναι αυτό το κίνημα επιστροφής του κόσμου στις παραδοσιακές ποικιλίες, να βάλει και ένα stop στην προσπάθεια να κυριαρχήσει η αγορά με τα υβρίδια, σιγά σιγά να μπούμε στα μεταλλαγμένα. Έχει δηλαδή μια τεράστια κινηματική διαδικασία αυτό το πράγμα. Καλλιεργούμε με παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα, χρησιμοποιούμε τα χέρια μας, τσάπες κλπ. Ούτως ή άλλως τα μερίδια, ας το πούμε έτσι, τα ατομικά, είναι το μέγιστο 50 τετραγωνικά. Καλλιεργούμε για ατομικό όφελος παραδοσιακούς σπόρους για να φάμε αυτά που καλλιεργούμε εμείς και να είναι υγιεινά εμείς και τα παιδιά μας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, προσπαθούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο αυστηροί στις αρχές αυτές και να τις τηρούμε και να αποδείξουμε πρώτα στους εαυτούς μας και μετά και στον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν είναι δύσκολο να παράγεις και ότι ο παραδοσιακός σπόρος είναι πιο τα λαχανικά από παραδοσιακούς σπόρους είναι πιο νόστιμα από τα κλασικά, ας το πούμε, που αγοράζεις. Έχω κάνει σπορείο χειμερινών και ετοιμάζομαι για τα χειμερινά. Λάχανα, μπρόκολα, κουνουπίδια, εγώ βάζω απ' όλα. Και γιατί θέλω να έχω μια αλφα παραγωγή και γιατί κάνω και συλλογή σπόρων. Μαζεύω δηλαδή σπόρους από διάφορες ποικιλίες,
τροφοδοτώ και άλλες ομάδες που υπάρχουν, μοιράζω και σε άλλους, σε όλη την Ελλάδα. Και το μοιράζουμε σαν ένα έναυσμα για να αρχίσουν κι αυτοί να καλλιεργούν, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι αξία έχει αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με γιορτές που κάνουμε. Η μία μεγάλη είναι γύρω στην Άνοιξη, τη λέμε γιορτή σποράς και δημιουργίες, τριήμερη σχεδόν, με διανομή σπόρων και φυτών, με μουσικές εκδηλώσεις, με ομιλίες, με εργαστήρια και για παιδιά και για μεγάλους. Έχουμε πάει σε 2-3 νηπιαγωγεία και στήσαμε στην αυλή τους με τα παιδιά λαχανόκηπους. Έρχονται επισκέψεις σχολεία εδώ και τα ξεναγούμε, αφού τα μιλάμε, στείνουμε και λαχανόκηπο μαζί τους. Με τις γιορτές που κάνουμε, που έρχονται παιδάκια με δημοτικά με τους δασκάλους και μπαίνουν λίγο-λίγο στο πνεύμα της καλλιέργειας. Μία φορά είχαμε δώσει περίπου στα 1000 φυτάκια. Να λένε, καλά, άμα φυτέψω αυτό το σποράκι, θα φυτρώσει ντοματιά και θα μου βγάλει ντομάτες. Δεν το πίστευαν κάποιοι. Έτσι είναι. Θα φυτέψεις αυτό το σποράκι και αν το φροντίσεις με τον κατάλληλο τρόπο, θα γίνει ντοματιά, θα βγάλει ντομάτες και θα φας κάποιες ωραίες ντομάτες. Συμμετέχουμε σε φεστιβάλ σχετικά με εμάς που γίνονται. Αλληλέγγυας οικονομίας, εναλλακτικής καλλιέργειας κλπ. Για να διαδώσουμε έτσι αυτό που κάνουμε και να πιστεί και να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι. Κάποια πράγματα είναι εύκολα αρκεί να τα αποφασίσεις και να βρεις λίγους συμμάχους και να μην περιμένεις να σου τα κάνουν άλλοι. Προχώρατα. Αρχές του 2011, πριν σχεδόν 5 χρόνια, μια ομάδα πολιτών της Θεσσαλονίκης, γνωστοί μεταξύ μας κάποιοι άγνωστοι, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι έγινε το κάλεσμα, όσοι ενδιαφέρονται να βρούμε έναν, να γίνουμε μια ομάδα και να βρούμε έναν χώρο να καλλιεργήσουμε λαχανικά για τις οικογενειακές μας ανάγκες. 50 ξεκινήσαμε, 30 μείναμε στην αρχή. Τα 30 αυτά άτομα με τα χέρια μας μόνοι βρήκαμε αυτό το χώρο ανάμεσα σε δύο αυτά κτίρια, έναν χώρο. Ήταν χώρος αναφοράς με χαλίκι κάτω, με τα χέρια μας το σκάψαμε. Βάλαμε από λίγα λεφτά, αγοράσαμε εργαλεία κοινά, στήσαμε περίφραξη και ξεκινήσαμε τον Μάιο του 2011. Με πολύ χαρά και με πολύ συντροφικότητα και συλλογικότητα και πολύ όμορφα. Όσο ο χώρος ήταν στρατόπεδο, αυτό ήταν το κέντρο ψυχαγωγίας μονάδας, το λεγόμενο Καψιμί. Τώρα είναι χώρος συνελεύσεων των περιαστικών καλλιεργητών, καθώς και εκδηλώσεων. Στην αρχή που μπήκαμε, ακόμα και η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε την άποψη ότι αυτοί είναι 5-6 γραφικοί οικολόγοι που με το πρώτο φύσιμα, να πούμε, των διαθέσεων θα σηκωθούν να φύγουν από εκεί. Έχουμε φτιάξει ένα κτίριο απέναντι, το έχουμε διαμορφώσει το, όπως το έχουμε ονομάσει, πορείο, όπου γίνονται οι εκδηλώσεις μας, γίνονται οι συνελεύσεις μας, γίνονται διάφορες δράσεις, ας πούμε, της ομάδας των καλλιεργητών. 7 ομάδες σαν και αυτήν εδώ, γύρω στις 150 οικογένειες. Η οργάνωσή μας είναι βασισμένη στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή ανώτατο όργανο είναι οι γενικές συνελεύσεις όλων των ομάδων. Έχουμε γενική συνέλευση όλων των ομάδων, των 7 ομάδων που υπάρχουν εδώ, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, ας πούμε, το δίκτυο νερού είναι κοινό. Και νερό, για να το ξεκαθαρίσουμε, να μην πιστεύουν οι άλλοι. Δεν χρησιμοποιούμε το δίκτυο της νερό. Το νερό το χρησιμοποιούμε με αυτό που ποτίζει το γήπεδο. Είναι μία γεώτρηση παλιά και με αυτό εξυπηρετιόμαστε. Εδώ συλλέγεται και το νερό της βροχής, έτσι. Ναι. Έχουμε φτιάξει ένα αυτοσχέδιο σύστημα και αξιοποιούμε τη μορφολογία της σκεπής που υπάρχει. Συλλέγουμε το νερό σε κάποιες δεξαμενές, είναι 2 δεξαμενές 1,5 τόνο συνολικά, και από τις οποίες όταν υπάρχει πρόβλημα, κυρίως το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, όταν υπάρχει πρόβλημα και δεν επαρκεί το δίκτυο της δεξαμενής που έχουμε πάνω, χρησιμοποιούμε αυτό και ποτίζουμε
τους κήπους μας εν αλλάξει. Το στρατόπεδο είναι 800 στρέμματα, εγκατελειμμένα. Χώρος για καλλιέργεια υπάρχει πολύ μεγάλος. Το πρόβλημά μας, γιατί κάποια στιγμή σταματήσαμε, είναι η επάρκεια νερού. Το νερό που έχουμε δεν επαρκεί για περισσότερους καλλιεργητές από όσους είμαστε. Το συγκεκριμένο νερό, αν αύριο μεθαύριο κάποιος φορέας θελήσει να κάνει μια καινούργια γεώτρηση ή να εκτρέψει το ποτάμι που έχει χειμώνα-καλοκαίρι νερό, τον ξηροπόταμο από εδώ δίπλα, για ανάγκες αστικών κήπων, μπορεί να γίνουν χιλιάδες εδώ μέσα. Και το προωθούμε αυτό το πράγμα. Εδώ χωράνε πολλές δράσεις τέτοιου είδους. Ξεκινήσαμε κάποια προσπάθεια για να φτιάξουμε ένα κοτέτσι. Εγώ, όπως και πολλοί άλλοι από εδώ μέσα που δεν είχαμε ιδέα από ζώα. Δηλαδή, εγώ βρέθηκα πρώτη φορά εδώ πέρα τόσο κοντά με ζώα και με την περιποίηση και την εκτροφή τους κτλ. Τώρα το έχει αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά ένας από εμάς. Έχει τα φέρει τις κοτούλες, τα αυτά, και το διαχειρίζεται αυτός. Κάθε ομάδα έχει και τη δικιά της οργάνωση. Έχει και τα πιο ιδιαίτερα της προβλήματα. Με επιτροπές που τις ανανεώνουμε κατά τόσο, με κοινό ταμείο το πολύ να είναι 10 ευρώ το χρόνο για κάποια στοιχειώδη έξοδα που χρειάζονται, αγορές λάστιχων κλπ. Έχουν έρθει κανένα δυο πανεπιστημιακοί που μας έχουν μιλήσει για τον τρόπο για την εξοικονόμηση νερού στην άρδευση των φυτών. Ένας στο παρελθόν έχει, που στήσαμε το θερμοκήπιο, έχουμε στήσει ένα θερμοκήπιο εδώ πίσω. Στις γιορτές που κάνουμε καλούμε βιοκαλλιεργητές, επαγγελματίες βιοκαλλιεργητές, οι οποίες μας μεταφέρουν συμβουλές και την εμπειρία τους. Γενικά είμαστε αρκετά δικτυωμένοι να αντλούμε πληροφορίες. Έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο να μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες. Έχει περισσότερο, θα το έλεγα, εκπαιδευτική αξία αυτό το πράγμα. Γιατί ο κόπος που αφιερώνεις εδώ πέρα για να πάρεις στο τέλος 10 ντομάτες από ένα φυτό είναι πάρα πολύς, και αν το μετρήσεις σαν κιλά ντομάτας δεν αξίζει τον κόπο. Όμως για μας αξίζει, γιατί νιώθεις ότι έβγαλες κάτι μέσα από τα χέρια σου και γιατί διαδίδεις μια ιδέα στον κόσμο ότι μπορεί και αυτός να κάνει κάτι. Υπάρχει μια ομάδα που καλλιεργεί στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα που είναι στην Καλαμαριά. Μια ομάδα η οποία έφυγε από εδώ, μαζί ξεκινήσαμε, αλλά επειδή μέναν στην Καλαμαριά τους ήταν μακριά να έρχονται. Και λειτουργεί μια μικρή ομάδα, καμιά εικοσαριά ατόμων από ό,τι ξέρω, λειτουργεί μια τέτοια ομάδα εκεί. Αυτοοργανωμένη όπως και εμείς. Το εγχείρημά μας διαδόθηκε και στην Ελλάδα, όπως είπα πριν, με αποτέλεσμα να έχουμε επαφές και με Αθήνα και με άλλες. Μας καλέσανε, ας πούμε, έχουμε πάει στην Καβάλα να μιλήσουμε στα Γενιτσά, από ανθρώπους που θέλανε να κάνουν κάτι ανάλογο και εκεί, να τους μεταφέρουμε την εμπειρία μας για το πώς στήσαμε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να μάθουν να καλλιεργούν την τροφή τους. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να βάλουν ένα μπλόκο στο φόβο, να πούμε, που έτσι αλλιώς εκπορεύεται από τις εξελίξεις στην κοινωνία. Και όλοι μας στις δυνάμεις προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το κρατήσουμε και να το πάμε ακόμα πιο μπροστά. Η Ελλάδα έχει γίνει κέντρο ενδιαφέροντος παγκοσμίως για το πώς τη βγάζουν οι Έλληνες μέσα στην οικονομική κρίση. Και έτσι λοιπόν, ψάχνοντας, βρίσκουν και εμάς και μας επισκέπτονται πάρα πολύ. Τελευταία έχουμε 5 γκρουπ Γερμανών και δεν προλαβαίνουμε να τους ξαναγούμε. Μας επισκέπτονται ανάλογα εγχειρήματα που γίνονται στη Βαρκελόνη, που έχει γίνει, στη Γαλλία, Ελβετία, Γερμανοί πάρα πολύ, να το πούμε αυτό λίγο, μπορεί να τα βάζουμε λίγο με τους Γερμανούς, αλλά αυτοί που είναι πιο οικοί από όλους τους ξένους απέναντι στην Πέρκα και δείχνουν συμπαράσταση είναι Γερμανοί. Να πω πόσο πολύ, ότι έγινε πριν 15 μέρες στο Βερολίνο πανγερμανικό, ας το πούμε, φεστιβάλ αλληλέγγυας οικονομίας και μας προσκαλέσανε.
I think it's an amazing program. We were very, very impressed with the ideas behind it, how they have organized themselves, the cooperation between all the participants, the idea that they're doing it in terms of their ability to control their own destiny, if you will, in terms of the growing of the food, the innovation, the different kinds of everything from one of the participants being an artist and decorating the building to creating a beekeeping program, and the person who had that knowledge teaches others how to do that. Everybody is part of the program. Mm-hmm. You don't sell the food, it's for the community. It's for yourself and for the community itself. I've been very happy to be here in Thessaloniki to learn about some of the social movements, the social solidarity programs that are, I think, are very exciting and very important, particularly in an era of austerity and the difficulty of controlling one's own destiny, to develop the alternative to that, because we see food justice relates to social justice, relates to economic justice. Yo canto porque el presente no es de pena The black ones are the seeds. It's papalo, yeah? So this is papalo? This is papalo seed. Papalo. It's kind of... This is alfalfa. The South Central Garden, that was a very important struggle, because it was people, mostly immigrants, who came from rural areas where they grew their own food. They came to the United States. They were poor, but they had the skill to grow different kinds of food. So they had this 14-acre land that had been abandoned, and so they created a marvelous, similar to Perka, marvelous place where there were 300 families, 350 families. But then the city got sued by the real estate man who wanted the land back, got the land back, and then brought the police in to evict the people who were farming. It's a very important episode. It demonstrated that this is also a struggle. It's not just nice to grow your food, but it's who controls the land and how the land can be occupied by people who want to grow their food. So that's a struggle that continues in the United States. Hey, stop it, man, all right? Relax. Could you give us some feedback on how such communities work in the United States? Well, there are similar examples. We have what are called community gardens. Some of them are organized by, similar to Perka. Some are through the land donated by the municipality. Mm-hmm. We also have a program that we helped initiate that's now in all the states in the United States called Farm to School, where people who grow food
farmers can have the food go directly to the school, no middle person. They can sell to schools. They sell the food to the schools, and the schools create a healthy farm, what they call a farmer's market salad bar. And so there are initiatives like that of that come from the efforts to create alternatives. Keep in mind, I'm from California, from Los Angeles, that a lot of the farming is done by large owners of the land. Even oil companies own some land, and they do it for export. They're tied into large industrial interests. It's what we call the global food system. But there is these, there are these alternatives to that. And so that's the struggle between like a company which is trying to control the seed market through genetically modified seeds, and the people who want to use their own seeds to grow the food. Αυτό είναι ένα πέταλο από άλογο. Όταν πρωτοστήθηκε το πρώτο στρατόπεδο εδώ πέρα, ήταν υπηκό και συνέχισε να είναι υπηκό μέχρι περίπου τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, καθώς σκάβουμε εδώ πέρα, έχουμε βρει πάρα πολλά πέταλα και τα κρατάμε έτσι για αναμνηστικά, ας το πούμε. Ψάχνοντας τα πρώην στρατόπεδα, ήρθαμε να δούμε και το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο, ένα εγκατελειμμένο στρατόπεδο από το 2005. Μια έκταση 800 στρεμμάτων. Μας υποδέχτηκαν με ανοιχτές τις αγκάλες ένας πολιτιστικός σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος Καρατάσου, ο οποίος στόχο του είχε την περιφρούρηση του στρατοπέδου να μην τσιμεντοποιηθεί και να παραμείνει σαν χώρος πρασίνου και πνεύμονας πρασίνου για όλη τη Θεσσαλονίκη. Όταν γνωριστήκαμε και είπαμε τι θέλουμε, μας υποδεχτήκανε γιατί θέλαν κόσμο να είναι εδώ, γιατί οι στόχοι μας ήταν σχεδόν κοινοί. Θέλαμε λοιπόν να προστατέψουμε έναν χώρο ο οποίος και τότε αλλά και τώρα κινδυνεύει. Κινδυνεύει από προτάσεις αξιοποίησης. Προτάσεις αξιοποίησης όμως οι οποίες είναι μακριά από το συμφέρον και το όφελος της κοινωνίας. Ήμουνα πριν από τους καλλιεργητές εδώ, στην αρχή ξεκινήσαμε σαν εθελοντική ομάδα. Μετά κάναμε το περιβαλλοντολογικό πολιτιστικό σύλλογο Καρατάσου με αυτόν τον σκοπό να φέρουμε κόσμο εδώ μέσα για περπάτημα, για να τους κοπεί η διάθεση, δηλαδή να θέλουν να το πουλήσουν και να κάνουν γήπεδα κτλ. Όσο πιο πολύ κόσμο εισερχόταν, εκείνο τον καιρό είχαμε αντιδράσεις από κάποιους αξιωματικούς, τους οποίους τους αποδίδαμε με τον τρόπο μας. Και να ήρθαν οι καλλιεργητές, αυτό ήταν ένας σύνδεδο που θα έπαιρνε περισσότερος κόσμος. Πριν ξεκινήσει η Πέργα, καλλιεργούσα τα λαχανικά μου και φυσικά σε αυτές τις αρχές των παραδοσιακών ποικιλιών και όλα αυτά. Αυτό όμως που με έκανε πιο πολύ να συμμετέχω στην ομάδα και να δω το μεγαλείο της ήταν η προσπάθειά μας να χτούμε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν πλήρως εγκατελειμμένος. Μετά άρχισε μια προσπάθεια με το ΤΑΙΠΕΔ που φτιάχτηκε ο χώρος να ξεπουληθεί. Και ξέρετε ότι οι ανάγκες της πόλης για πράσινο είναι τεράστιες. Δηλαδή το οικολογικό μέρος, ας πούμε, για αυτή την προσπάθειά μας έχει μια τεράστια σημασία. Οι περιαστικοί καλλιεργητές ξεκίνησαν τις δράσεις τους το 2011 μετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρατάσου, γιατί πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε θετική ομάδα και θετική ενέργεια γίνεται μέσα στο Καρατάσου θα βοηθήσει και θα γιγαντώσει το δικό μας το αίτημα. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε ξεκινήσει οι πολίτες να πατάμε πόδι. Λοιπόν, και όταν λέμε πατάμε πόδι, τι κάναμε? Πρώτα ξεκινήσαμε με τις μαθητικές κοινότητες, τις φέραμε μέσα να γνωρίσουν αυτό το χώρο, να αρχίσουν να κάνουν δράσεις, να σκέφτονται τι δράσεις θέλουν να κάνουν. Φέραμε μέσα στο πρώτο στρατόπεδο τους πολίτες, δημιουργήσαμε
δράσεις με τους πολίτες, από εκεί προέκυψε η κίνηση πόλη των Καρατάσου, η εθελοντική ομάδα πόλη των Καρατάσου, ο πολιτιστικός σύλλογος Καρατάσου, η εθελοντική ομάδα νέων Πέστο Δυτικά. Ο κοινός μας στόχος ήταν να μην χαθεί αυτός ο χώρος από τη γειτονιά μας και να αξιοποιηθεί. Να αξιοποιηθεί χωρίς τσιμέντο, χωρίς νέα οικοδόμηση, έτσι, χωρίς εμπορευματοποίηση. Υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη με όλες τις εθελοντικές ομάδες εδώ πέρα μέσα στο Καρατάσιο, γιατί είναι κοινός ο στόχος. Και με τη βοήθεια όλων αυτών των εθελοντικών ομάδων, κάνουμε κάθε χρόνο και το φεστιβάλ που κάνουμε το ζωντανεύοντα στο Καρατάσιο και πάρα πολλές δράσεις ενδιάμεσα. Τα πρόσθετα τόπεδα της Θεσσαλονίκης, που είναι 11 συνολικά, από τα οποία τα 9 είναι τουλάχιστον, αν είναι ενεργά, εδώ και 10 χρόνια. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και ειδικά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι το μεγάλο πράσινο τόξο, και αναφερόμαστε στα στρατόπεδα του Καρατάσου, του Παύλου Μελά, του Παπακυριαζή, Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ζιάκα, που είναι 5 πολύ μεγάλα στρατόπεδα. Οι πολίτες έχουν, τουλάχιστον στα δικά μας εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, στα δύο μεγάλα, το Παύλου Μελά και το Καρατάσου, έχουν πατήσει πόδι, έτσι, και περιμένουν πότε θα αποφασίσει η εκάστοτε κυβέρνηση να τα αποδώσει σε αυτούς για να τα χαρούν, έτσι, ως ελεύθερους χώρους πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής και αθλητισμού. Και μιλάμε για κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους, για να μπορούν να μπουν μέσα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να αναπνεύσουν. Όλο το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο, πήρε μια ανάσα ζωής. Οι κάτοικοι γύρω από την περιοχή άρχισαν να έρχονται, άρχισαν να λειτουργεί η παιδική χαρά κάτω που πριν από εμάς ρήμαζε. Τα κτίρια αρχίσαμε να τα υπερασπιζόμαστε, γιατί γινόταν διάφορες, να πούμε, διάφοροι βανδαλισμοί. Ερχόταν, κλέβανε υλικά για να κάνουν, ξέρω, τα εξωτικά τους. Γενικά, δηλαδή, υπερασπιστήκαμε το χώρο να παραμείνει ως έχει. Είχαμε βανδαλισμούς στο σύστημα της, του ρεύματος. Παίρνουμε κάτω από την πύλη, έχει ένα πίνακα, και τα καλώδια ανεβαίνουν πάνω στο γήπεδο που έχουμε τη γιώτρηση, που παίρνουμε νερό. Και πιστεύω ότι με την καθοδήγηση κάποιων ανθρώπων που επιβουλεύονται, να πούμε, το να μας διώξουν, δύο φορές μας λαιλατίσαν τα καλώδια, τα κλέψανε και μείναμε χωρίς νερό. Και καλλιέργεια χωρίς νερό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει. Έτσι, η προσπάθειά μας είναι πολύ σημαντική που κάνουμε. Και πέρα από το ότι περνάμε καλά, υπερασπιζόμαστε και αυτές τις αξίες που έχει ανάγκη η πόλη και η περιοχή. Όχι μόνο το προστατεύουμε και τον αναδεικνύουμε. Δεν είναι ότι ο χώρος αυτός προσφέρεται μόνο για αυτή τη χρήση. Ίσα-ίσα μόνο για αυτή τη χρήση δεν προσφέρεται. Αλλά μέσω αυτής της χρήσης, τουλάχιστον που εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε, αναδεικνύεται και ο χώρος. Έρχεται κόσμος, περνάει κόσμος, ρίχνει μια ματιά στον μπακθέ, βλέπει και τα γύρω κτίρια και λέει, ναι, αυτό εδώ θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για εκείνο το σκοπό. Να μην ρημάζουν, να μην λαϊλατούνται. Έχει σταματήσει στα κτίρια που γύρω-γύρω που είμαστε εμείς η φθορά, η λαϊλασία. Δεν το θέλουμε, δηλαδή, για ιδιοκτησία μας αυτό το πράγμα. Απλώς το χρησιμοποιούμε προσωρινά μέχρι να αποδοθεί σε κάποιο κοινωνικό φορέα στον οποίο θα ανήκει από εκεί και πέρα. Είχαμε κάνει και από την άλλη πλευρά που είναι περιφραγμένο, μια δενδροφύτευση, δηλαδή, για να ξεκινήσουμε την ιστορία για όντως στρατόπεδο, για να αποδοθεί στους κατοίκους. Το Καρατάσου πάρκο για όλους τους πολίτες. Κάτω τα χέρια από τα στρατόπεδα. Κάτω τα χέρια από τα στρατόπεδα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές πορείες και παραστάσεις και στο, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Παύλου Μελά επανελειμμένα, για όσον αφορά το χώρο του, όσον αφορά το να παραμείνει ο χώρος πρασίνου. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία το στρατόπεδο άνοιζε. Οι άνθρωποι ερχόντουσαν. Οι πέρκα και οι περαστικοί καλλιεργητές άρχισαν σιγά σιγά να δημιουργούν τις δικές τους εστίες. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα να βλέπουμε ότι το στρατόπεδο Καρατάσου είναι ένας ζωντανός χώρος
που πολύ δύσκολα πια μπορεί να επιληθεί, όπως πριν μερικά χρόνια, από προτάσεις αξιοποίησης, οι οποίες θα είναι μακριά από το όφελος της τοπικής κοινωνίας. Καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης για όλο το στρατόπεδο πρώην στρατόπεδο Καρατά σου. Αυτή την πρόταση αξιοποίησης, έτσι, την υπογράφουν όλοι οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Παύλου Μελά. Μιλάμε για 55 συλλόγους. Παρουσιάστηκε επίσημα και στο Ευρωκοινοβούλιο το Μάιο του 2014 και απέσπασε πάρα πολύ καλές κριτικές και την κοινοποίησαμε και σε όλα τα αρμόδια υπουργεία. Σίγουρα είναι μια πρόταση που θέλει πολλή συζήτηση, αλλά μας δείχνει τον τρόπο που σκέφτονται οι πολίτες και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτό μας βοήθησε και ότι το 2005 ο τότε Δήμος Πολύχνης ενέταξε ένα πρόγραμμα του Οθησέας που γύρω στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ και έγιναν κάποιες υποδομές εδώ πέρα μέσα, όπως έγινε εδώ το κτίριο που βλέπουμε δίπλα. Είναι αυτό ξεκίνησε ως αναψυκτήριο, αλλά επειδή στη διάρκεια δεν ολοκληρώθηκε η παραχώρηση νομικά από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στον τότε Δήμο Πολύχνης, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και το ανοίξαμε και το λειτουργούμε ως πολιτιστικό κέντρο. Έτσι, υπάρχει υποδομή, στεγάζονται αρκετοί σύλλογοι, γίνονται δράσεις, κάνει δράσεις ο Δήμος και αυτό δίνει την ευκαιρία και στους πολίτες να δουν πώς μπορεί να γίνει μια μελλοντική αξιοποίηση. Έψαξα τις προάλλες μια ιστοσελίδα, την παλιά ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής, που πλέον δεν χρησιμοποιείται, και μαθητές, οι πρώτοι μαθητές νομίζω ήταν οι πρώτοι της περιβαλλοντικής ομάδας, είχαν διεκδικήσει από το Δήμο, με πολύ δυσκολία βέβαια, ένα κομμάτι. Είχαν συγκεντρώσει κάποια φυτά, αρωματικά φυτά, τα οποία βέβαια δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη φροντίδα, δηλαδή μπορούν να πιάσουν μια ελευθερία. Ολοκλήρωσαν τον κήπο. Έγιναν διάφορες δράσεις και παιχνίδια ανάμεσα στους μαθητές και προσπάθησαν να τους μεταδώσουν την αγάπη για τη φύση κυρίως. Και όχι μόνο αυτό. Είχαν από διάφορα προγράμματα κομμένους. Είχαν φιλοξενηθεί αυτά τα παιδιά από ξένες χώρες από παιδιά του σχολείου μας. Ξαναγήθηκαν στο στρατόπεδο. Τους έδειξαν τον κήπο ότι οι διάφορες εργασίες που έχουν κάνει εδώ πέρα, η ανακύκλωση, η καθαριότητα που βοήθησαν. Και πραγματικά έμειναν έκπληκτοι, έκαναν διάφορες δραστηριότητες με οικολογικό περιεχόμενο και έφυγαν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή είχαν να λένε. Προσπαθούμε δηλαδή να τους περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να έχουμε περισσότερο πράσινο και να προσέχουμε το περιβάλλον μας, σωστά. Και κάτι το οποίο είχαμε και φέτος βασικά, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αυτό που είχαν κάνει τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω σε μία δύο είχαν κάτι γκρουπάκια καλλιτεχνικά. Κάνανε σε συνεργασία με κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους. Είχαν οργανώσει εδώ πέρα εκδηλώσεις και πραγματικά είχαν έρθει σχεδόν όλοι οι κάτοικοι. Είχαν μοιραστεί από το σχολείο μας ερωτηματολόγιο στους πολίτες και με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι επιθυμούν το στρατόπεδο να μείνει σε αυτούς, να εξακολουθήσει να είναι ένας χώρος αναψυχής με πάρκα, πράσινο. Και τέτοια πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη αυτόν τον χώρο. Άρα αυτό ο χώρος πρέπει να μείνει στο σχολείο. Και εμείς το έχουμε βάλει εδώ και τόσα χρόνια στη ζωή μας. Είναι μέρος πλέον του σχολείου μας, αφού βιολογία πέρσι, πρόπερσι, πραγματικά βασιζόμαστε στο στρατόπεδο. Και όχι μόνο, και στους φυσικούς πόρους. Εξάλλου έχει βοηθήσει πολύ. Και στο project. Καλά στο project. Εξάλλου ένας πράσινος πνεύμονας αυτής της περιοχής, μια πυκνοδομημένης περιοχής με πολύ ελάχιστο πράσινο.
Άρα δεν πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Όχι, ούτε αυτό. Και με εκνευρίζει που κάποιοι κιόλας έχουν και το θράσος και θέλουν να κάνουν και κάτι τέτοιο. Ξέρουν πόσο σημαντικό είναι. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο χώρο που βλέπετε εδώ. Το δεύτερο γενικό λύθιο Πολύκνης βρίσκεται πίσω από τη λεωφόρο Στρατού. Και όταν ξεκινήσαμε, αυτό που μας παρακίνησε για να ασχοληθούμε με το στρατόπεδο και γενικότερα με την εκπαίδευση για την αηφορία, στην οποία εντάσσεται γενικότερα οι δράσεις μας, ήταν το σηματόπλευμα. Ήταν κλειστός χώρος. Τότε ήταν που είχε φύγει ο στρατός και ο χώρος αυτός είχε κλείσει εντελώς. Υπήρχαν σηματοπλέγματα, λουκέτα, κλειδαριές και δεν υπήρχε κανείς εδώ μέσα. Αυτό που μας είχε παρακινήσει να ξεκινήσουμε τις δράσεις μας ήταν ακριβώς η κατανόηση του πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χώρος για την τοπική κοινωνία, για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά ευρύτερα για το χώρο της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Μας είχε κάνει μεγάλη περιέργεια πώς είναι δυνατόν αυτός ο χώρος να μένει χωρίς ζωή, χωρίς ανθρώπους εδώ μέσα. Οπότε αρχίσαμε από τότε μια προσπάθεια να ανοίξουμε το σχολείο προς το στρατόπεδο με τη δημιουργία του κήπου, με τη δημιουργία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που έκανε το σχολείο μας σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Ήταν ακριβώς από τη μια να δείξουμε πόσο σημαντικός είναι ο χώρος στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και από την άλλη με τις δράσεις μας εδώ να δείξουμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να οικοδομηθεί το στρατόπεδο Καρατάσου. Στο Λύκειο είχαμε μια περιβαλλοντική ομάδα η οποία ήδη είχε μπει μέσα στο στρατόπεδο όταν ήμουν εγώ στο σχολείο. Είχαμε ένα χώρο δικό μας, κάναμε δράσεις πάνω σε αυτό. Την περίοδο που ήμουν εγώ ως μαθήτρια κάναμε επιμόρφωση σε παιδιά δημοτικού από την περιοχή Πολύχνη και Ευκαρπία κυρίως, που είναι πιο κοντά. Σίγουρα αυτό έπαιξε μεγάλη σημασία και γενικότερα όλες οι εργασίες και ο τρόπος που είχαμε να μιλήσουμε εμείς για ένα θέμα που μας απασχολούσε και ταυτόχρονα ήμασταν ενημερωμένοι πάνω σε αυτό. Είμαι από αυτό το 2007, από το 2005 μπορώ να πω, που ξεκίνησα τη Δευτέρα Λυκείου. Έχουμε μπει στη διαδικασία να ασχολούμαστε με το τι γίνεται σε αυτόν τον κλειστό χώρο. Είμαστε πάντα σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συλλόγους που δρούν εδώ. Εμείς, σαν μαθητές, τότε είχαμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο και είχαμε γυρίσει το Δήμο να ρωτήσουμε τι θα ήθελε ο κόσμος να έχει μέσα το στρατόπεδο. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν πολλές αντιφατικές απόψεις. Από εκεί και πέρα, κάναμε και δράσεις μέσα. Ασχοληθήκαμε αρκετά και με το επίσημο, ας πούμε, με τα θέματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό και την πρακτική εφαρμογή κάποιων πραγμάτων, παρακολουθήσαμε δημοτικά συμβούλια κλπ. Αυτό μας ευαισθητοποίησε πολύ, αλλά μας έδωσε και την αίσθηση και τη δυναμική ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν άμεση εποπτεία του χώρου. Οι γονείς τους γνωρίζουν, βρίσκονται εδώ γύρω. Και επομένως αυτό ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, είναι ένας χώρος ενταγμένος στην καθημερινότητά τους. Είναι ο χώρος ο οποίος μαζευόμαστε, γιατί ως ομάδα νέων δεν έχουμε κάποιο χώρο, κάποια στέγη τέλος πάντων, σταθερή, και είναι το σημείο συνάντησης και που συνήθως προσκαλούμε κόσμο, γιατί στην ουσία εδώ στο στρατόπεδο η φωνή του στρατοπέδου είναι ο κόσμος. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο εμείς μπήκαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, να δραστηριοποιηθούμε σε αυτά τα θέματα εδώ στη γειτονιά μας. Μέσα από τα σχολεία που ξεκινήσαμε αυτές τις δράσεις. Το Πεστό Δυτικά είναι μια ανεξάρτητη ομάδα νέων. Αριθμεί περίπου 10 με 15 μέλη. Είμαστε όλοι ισότιμα μέλη, δεν έχουμε τέλος πάντων κάποιον να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Το όνομά μας βγήκε από τους παλιούς τρεις δήμους που αποτελούν σήμερα το Δήμο Παύλου Μελά, δηλαδή την Πολύχνη, την Ευκαρπία και τη Σταυρούπολη. Από εκεί βγαίνει το ΠΕΣ στο όνομά μας. Και ο στόχος της ομάδας, ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε, είναι για να κάνουμε γενικώς δράσεις στη γειτονιά μας, πολιτιστικές και κοινωνικές, με στόχο να την κάνουμε καλύτερη, πιο ευχάριστο χώρο να ζει κανείς. Συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις ζωντανεύοντας το Καρατάσου που γίνονται κάθε φθινόπωρο, που έχουν αποκλειστικό στόχο το να μπαίνουν οι πολίτες της περιοχής μέσα και να οικειοποιούνται, τέλος πάντων να δημιουργείται η αίσθηση ότι είναι ένας χώρος που μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Η ομάδα έχει κάνει δράσεις και σε άλλα σημεία του Δήμου. Ένα υπαίθριο μαγείρεμα στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τους μαθητές μας να φεύγουν από το σχολείο, αλλά παρόλα αυτά
να βρίσκονται δίπλα μας ως απόφοιτοι πλέον σε όλες ή στις περισσότερες από τις δράσεις αυτές. Και είναι μεγάλη μας η χαρά όχι μόνο να είναι δίπλα μας, αλλά να ανοίγουν τα φτερά τους και να διαμορφώνουν δικές τους δράσεις, να διαμορφώνουν δικές τους κινήσεις και να τους βλέπουμε να είναι ενεργοί πολίτες στον χώρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και αυτό μας κάνει να νιώθουμε διπλά χαρούμενοι και διπλά υπεύθυνοι ως προς αυτό που κάνουμε. Όλο και περισσότερο βλέπουν οι άνθρωποι, όλο και περισσότερο οι συμπολίτες τους να ασχολούνται, όλο και περισσότερο να επισκέπτονται το χώρο. Δεν γίνεται κάτι δραματικό. Δηλαδή, μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων υπάρχει όταν γίνεται κάτι, ας πούμε, πολιτιστικό που ο κόσμος έχει συνηθίσει να έρχεται, όπως μια συναυλία για παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν εγγυάται ότι οι άνθρωποι που θα παραβρεθούν θα είναι και σταθερά, θα συμμετέχουν στο θέμα. Αλλά σίγουρα έχει αρχίσει να διαμορφώνει μια συνείδηση και το γεγονός ότι οι άνθρωποι και οι συλλογικότητες που ασχολούνται με τη διεκδίκηση των στρατοπέδων είναι σταθεροί σε αυτό και έχουν πλέον παρελθόν και κρίνονται από αυτό, ο τρόπος δηλαδή που χειρίζονται τα επιμέρους θέματα, σιγά σιγά πείθει τον κόσμο, αλλά πάντα σιγά, δηλαδή με ρυθμούς αργούς. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μαζικότητα στο ποιοι χρησιμοποιούν, στο πόσοι χρησιμοποιούν το χώρο, να γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητας που να θέλουμε να είμαστε εδώ. Οπότε ίσως τα κινήματα και οι ομάδες, οι ενεργές να μην έχουν αποκτήσει τεράστιο κοινό, αλλά ο κόσμος σίγουρα που ενδιαφέρεται ώστε το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου να παραμείνει πάρκο είναι πολύ περισσότερο σε σχέση με παλιότερα. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε ανεξάρτητες δυνάμεις. Ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για την σημερινή κατάσταση όπως είναι τα πράγματα. Υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Οικονομικών, τελικά πού ανήκει αυτός ο χώρος των 689 στρεμμάτων. Πριν από ένα χρόνο δικαιώθηκε στο κτηματολόγιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εμάς αυτά μας αφήνουν αδιάφορους, έτσι. Εμείς έχουμε αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσουμε αυτόν τον χώρο. Πιστεύω είναι θέμα καθαρά πολιτικής απόφασης να πει ότι αποφασίζουμε αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί ως ελεύθερος χώρος πρασίνου πολιτισμού αναψυχής για όλους τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να πέσουν υπογραφές. Το αν θα μας το αποδώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Υπουργείο Οικονομικών δεν μας ενδιαφέρει.